Την προσοχή των πολιτών εφιστούν ειδικοί εν ώψη του νέου κύματος κακοκαιρίας στην Κρήτη, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες, με τους ανέμους να στρέφονται σε βόρειους από νότιους. Έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, δεν μιλάμε για χιονοπτώσεις. Αν πέσει λίγο χιόνι, αυτό θα είναι σε πολύ ωραίες περιοχές, δεν θα δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα. Εν τω μεταξύ, αρκετοί καταναλωτές έχουν ήδη εφοδιαστεί με πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου αγγίζει τα 88 λεπτά στο Ηράκλειο. Δυστυχώς έχει ανέβει το πετρέλαιο περίπου στα 12 λεπτά από την εκκίνηση του Οκτωβρίου. Το μόνο θετικό φέτος ήταν ότι ο κόσμος έπαιρνε μεγαλύτερες ποσότητες, δεν ταλαιπωρηθήκαν πάρα πολύ όπως άλλες χρονιές. Σε ό,τι αφορά στο επίδομα θέρμανσης, αυτό κυμαίνεται από 80 έως 650 ευρώ ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή, με τον υποδιοικητή της ΣΕΜΗ να αναφέρεται στο πρωτοποριακό αυτό σύστημα. Για να υπολογίσουμε τους συντελεστές για το πετρέλαιο θέρμανσης, χρησιμοποιήσαμε κλιματικά δεδομένα για μια διάρκεια περίπου 30 χρόνων που έχουμε συγκεντρωμένα εδώ στην ΕΜΗ για ένα πλήθος μετεωρολογικό σταθμό σε όλη την Ελλάδα. Στη συνέχεια, από τους σταθμούς αυτούς μπορούσαμε να πάμε σε πολύ μικρότερη περιοχή. Φανταστείτε ένα πλέγμα 750 περίπου μέτρα, δηλαδή υπολογίσαμε τις κλιματικές ανάγκες για θέρμανση ανά 750 μέτρα σε κάθε σημείο πάνω στην υπηρετική Ελλάδα. Από 0,20 ξεκινά ο συντελεστής επιδότησης στο νησί μας, ενώ αυξάνεται ανάλογα με την περιοχή, με τον κύριο Ναδρανιστάκη να μας παρουσιάζει παραδείγματα στο δίκαιο αυτό σύστημα. Ο συντελεστής ξεκινάει περίπου από 0,20 για περιοχές όπως είναι ο Πλακιάς, όπως είναι το Παλέκα στο Σουλασίδη, και ανεβαίνει σταδιακά για να φτάσει στο χωριό μου το σπήλι του 044, στο Καλοχώρι στο Ηράκλειο το 043, να φτάσει στα Νόγια 062, στην Ορεινή Διάνο το 067, με το μεγαλύτερο συντελεστή να παρατηρείται στο οροπέδιο του Λεσιθίου, στο λυκισμό Αβρακόντε που φτάνει το 1,02. Το συνολικό ποσό της επιδότησης εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 100 εκατομμύρια ευρώ σε επίπεδο χώρας. Νομίζω ότι δεν είναι η λύση το επίδομα θέρμανσης. Ειδικά εμάς στην Κρήτη είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό που παίρνει ο κριτικός. Νομίζω ότι το σωστότερο για την κυβέρνηση είναι να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης όπως παλαιότερα. Έως στις 31 Ιανουαρίου θα πληρωθεί το επίδομα θέρμανσης για τις αγορές που έγιναν έως 21 Δεκεμβρίου του 2020, ενώ έως 31 Μαρτίου θα πληρωθεί το επίδομα θέρμανσης για αγορές έως 28 Φεβρουαρίου.